Κύριε Υπουργέ, αυτή τη συζήτηση την έχουμε ξανακάνει εν μέσω του πρώτου κύματος πανδημίας τον Απρίλιο. Επανερχόμαστε όμως. Γιατί η κατάσταση χειροτερεύει για το εργατικό δυναμικό στην Κρήτη, αλλά και σε πολλές περιοχές της χώρας, στον κλάδο του τουρισμού επισιτισμού, που όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι είναι η κύρια πηγή επιβίωσης αυτών των εργαζομένων. Αδυνατούν να πληρώσουν ενίκια, δάνεια, λογαριασμούς, φόρους, να τα απεξέλθουν στα βασικά έξοδα. Και φυσικά έχουν ξεχάσει κάθε περίπτωση να θερμάνουν τα σπίτια τους το χειμώνα. Στην κυριολεξία βρίσκονται στον αέρα και αφορά την επιβίωση τους επόμενους μήνες. Αλλά φυσικά και την επιστροφή τους στη δουλειά του προσεχές καλοκαίρι. Τα μέτρα που είχατε εξαγγείλει άφησαν ξεκρέμαστους, απροετοίμαστους και χωρίς εισόδημα τους εποχικά εργαζόμενους και τους ελαστικά απασχολούμενους στον τουρισμό επισιτισμό. Αυτή τη δύσκολη περίοδο, μετά το δεύτερο lockdown, οι εποχικοί εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις 12μηνης λειτουργίας στα αεροδρόμια Ηρακλείου, Χανίων και αναφέρομαι σε εμπορικά, επισιτιστικά καταστήματα, duty free, σε tour operator, τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικίας αυτοκινήτων, εταιρείες handling, security, καθαριότητας και πολλές άλλες ειδικότητες της Κρήτης, βρίσκονται σε ακόμα πιο δεινή θέση, καθώς ο ΑΕΔ απέρριψε τις αιτήσεις τους για επιδότηση ανεργίας. Η κυβερνητική ρύθμιση που μειώνει σε 50 τα απαιτούμενα ένσημα για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας σε εποχικά εργαζόμενους δεν ισχύει στη δική τους περίπτωση. Μένουν λοιπόν χωρίς επίδομα, ειδικά φέτος, επειδή οι επιχειρήσεις των παραπάνω κατηγοριών συνεχίζουν τη λειτουργία τους και τη χειμερινή περίοδο και διατηρούν σχέση εργασίας με εργαζόμενους σε ποσοστό πάνω από το 25% αυτών που απασχολούν κατά τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν, με αποτέλεσμα να μην χαρακτηρίζονται ως εποχικές και οι εργαζόμενοι κατά τη θερινή περίοδο σε αυτές να χρειάζονται 125 ένσημα για να ενταχθούν συντακτική επιδότηση ενεργείας, κάτι που ειδικά φέτος σε συνθήκες πανδημίας και περιορισμένη σεζόν είναι αδύνατο. Επιπλέον, δεν υπάρχει δυνατότητα για μονομερή υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων από τους εργαζόμενους στις εταιρείες για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού μέσω του εργάνη. Επίσης, υπάρχουν εργαζόμενοι που απασχολούνται ως εποχικοί στις επιχειρήσεις που σας ανέφερα προηγουμένως, οι οποίοι δεν προσελήφθησαν καθόλου τη φετινή σεζόν και δεν δικαιούνται ούτε το εποχικό επίδομα, ούτε και τα επιδόματα του ειδικού σκοπού. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ποια επίγοντα μέτρα προτίθεστε να πάρετε εσείς ως κυβέρνηση, έτσι ώστε να ενταχθούν οι εποχικοί εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις 12μηνης λειτουργίας στα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου και στα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας βέβαια, στο εποχικό επίδομα ανεργίας χωρίς όρους και προϋποθέσεις. 2. Να επεκταθεί χρονικά το επίδομα για όλο το διάστημα μέχρι να επαναπροσληφθούν. 3. Να δοθεί δυνατότητα υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε όλους τους εποχικά εργαζόμενους χωρίς όρους και προϋποθέσεις. 4. Να ενταχθούν όλοι οι άνεργοι ανεξαρτήτως ενσύμων στο επίδομα ανεργίας. 5. Να καταργηθεί η νομοθεσία που θέτει το όριο των 400 ημερών επιδότησης τα τελευταία 4 χρόνια για την ένταξη στο Ταμείο Ανεργίας. Να εξασφαλιστεί η ασφαλιστική τους ικανότητα και των ίδιων και των παιδιών τους για το 2021, ανεξάρτητα αν συμπληρώσουν φέτος τον απαιτούμενο αριθμό ενσύμων ή όχι. 6. Το δώρο Χριστουγέννων να δοθεί στο ακέραιο και στην ώρα του. 7. Να ανασταλούν για όλους τους παραπάνω εργαζόμενους όλες οι πληρωμές προς το δημόσιο, τις τράπεζες, για ρεύμα, νερό, τηλεπικοινωνίες και τέλος να σταματήσουν οι πληστηριασμοί και κατασχέσεις. Οι εντολές για διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, ίδρυυσης κινητής σταθερής τηλεφωνίας, καθώς και να υπάρξει μείωση του ενοικίου όπως προβλέπετε. Αυτά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Κύριε συνάδελφε, μόλις πριν από 7 περίπου μέρες, σε αυτήν εδώ την αίθουσα, είχα την ευκαιρία να απαντήσω στην επίκαιρη επερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Μια επίκαιρη επερώτηση, η οποία στον πυρήνα των ερωτημάτων της έθετε ακριβώς τα ερωτήματα τα οποία μου θέσατε μόλις τώρα. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση εξαντλήθηκε. Και από πλευράς μου, όχι δόθηκαν μόνο στοιχεία επαρκή για το τι κάνουμε ως κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα, όχι μόνο επιβεβαιώθηκε από διεθνείς οίκους, παγκόσμιας φήμης οικονομολόγους, από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι η πολιτική που ακολουθήθηκε εδώ στην Ελλάδα από τα 3 παραγωγικά υπουργεία, από την κυβέρνηση συνολικά, είναι η πιο αποτελεσματική σε όλη την Ευρώπη, αλλά
στο κλείσιμο της τοποθέτησής μου στη δευτερολογία μου έκανα μια απλή ερώτηση. Φέρνετε ένα χήμαρο ετοιμάτων, ακοστολόγητα, και εγώ σας έθεσα ένα ερώτημα. Ξέρετε πόσο κοστίζουν αυτά? Από πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά και ποιος θα τα πληρώσει? Αυτό δεν απαντήθηκε από εσάς. Αυτή η μαξιμαλιστική προσέγγιση για να κάνετε τον καλό απέναντι στους εργαζόμενους, επιτρέψτε μου, σας είπα ότι δεν περνάει ούτε πίθη. Διότι δεν υπάρχουν κάποια χρήματα παρκαρισμένα κάπου που δεν τα δίνουμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε όλους τους εργαζόμενους και όπως φαίνεται, έχουμε καταφέρει ένα μεγάλο τμήμα, συντριπτικό τμήμα των εργαζομένων και των ανέργων να καλυφθεί. Συγκεκριμένα μου δίνετε σήμερα την ευκαιρία να σας πω ότι σήμερα με ταχύτατο τρόπο, παρότι το Υπουργείο Εργασίας δεν ήταν στην αρμοδιότητά του ποτέ να γίνει φορέας καταβολής χρημάτων, ήταν το Υπουργείο το οποίο έχει άλλες αρμοδιότητες και άλλες δράσεις, καταφέραμε με την Εργάνη, η οποία δημιουργήθηκε το 2013, το ξαναλέω αυτό για άλλους λόγους, για να γίνει ηλεκτρονική ασπίδα των εργαζομένων που έγινε πραγματικά και να αποφορτήσει από διοικητικά κόστη και βάρη επιχειρήσεις και τον ΟΑΕΔ και το πέτυχε, πήρε πάνω του στο μεγάλο φορτίο να στηρίξει τους εργαζόμενους. Και πράγματι, κύριε Συντιχάκη, σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι από σήμερα το απόγευμα αργά θα καταβάλλονται στους λογαριασμούς των εργαζομένων που είναι σε αναστολή για το μήνα Νοέμβριο, το ονομαζόμενο 800, τα χρήματα τα οποία αναλογούν. Σε πρώτη φάση, δώσαμε τα χρήματα τα οποία αφορούν τις κλειστές επιχειρήσεις του Νοεμβρίου. Αυτά δόθηκαν. Σήμερα, λοιπόν, είμαστε έτοιμοι από το απόγευμα να καταβάλουμε σε 251,668 εκατομμύρια ευρώ σε 445.365 δικαιούχους. Το συνολικό ποσό για το μήνα Νοέμβριο που δώσαμε ως Υπουργείο Εργασίας για τις αναστολές συνολικά κλειστών και πληττόμενων επιχειρήσεων είναι 439,975 εκατομμύρια ευρώ σε 674.871 εργαζόμενους. Αυτά δόθηκαν μόνο για το μήνα Νοέμβριο με τη σημερινή καταβολή. Θέλω όμως να κάνω τρεις επισημάνσεις οι οποίες είναι σημαντικές. Στην πρώτη καταβολή των κλειστών επιχειρήσεων υπήρξαν κάποιες διαμαρτυρίες εργαζομένων ότι δεν πήραν τα χρήματά τους. Και ήταν σωστό. Διότι αφορά 14.736 περιπτώσεις που οι υποβολές του αιτήματος ήταν λάθος. Και τους δόθηκε ευκαιρία διαμέσου των λογιστών τους να γίνουν διορθώσεις. Ήταν λάθη εργαζομένων και επιχειρήσεων και διορθώθηκαν διαμέσου των λογιστών, υπευλήθησαν και θα πληρωθούν σε αυτή την καταβολή σήμερα αυτοί οι εργαζόμενοι. Υπάρχουν άλλες δύο κατηγορίες. Ένας αριθμός 23.866 εργαζομένων που ενώ ανήκουν στις κλειστές ή πληττόμενες επιχειρήσεις δεν υπέβαλαν όπως έπρεπε την αίτηση για να πάρουν τα χρήματα. Αυτοί οι 23.866 λοιπόν εργαζόμενοι που σήμερα δεν θα δουν τα χρήματα στο λογαριασμό τους ή αύριο ή μεθαύριο μέχρι τη Δευτέρα Τρίτη θα μπορούν, γιατί το σύστημα της Εργάνη το κρατάμε ανοιχτό, να υποβάλουν την αίτηση έτσι ώστε να τους δώσουμε τα χρήματα. Και υπάρχουν και 9.602 εργαζόμενοι οι οποίοι εμφανίζονται στο σύστημα με πολλαπλή απασχόληση, δηλαδή και πλήρη και μερική και σε πολλές επιχειρήσεις για τους οποίους γίνεται ένας επανέλεγχος και τα χρήματά τους θα τα δώσουμε μέσα στο Δεκέμβριο αφού γίνει πλήρη διασταύρωση. Συνολικά, κύριε Πρόεδρε, συνολικά από την αρχή της κρίσης μέχρι και τον Νοέμβριο, από την αρχή της κρίσης, για να δούμε λίγο και τα μεγέθη, μέχρι και τον Νοέμβριο έχουν δοθεί από το Υπουργείο Εργασίας διαμέσου της Εργάνη 2.520.520.005.028,88 ευρώ σε 3.429.710 δικαιούχους εργαζομένους και σε 185.605 επιχειρήσεις. Αυτό είναι που κάνουμε. Αυτό είναι που προσπαθούμε. Δεν θέλω, επειδή πέρασε ο χρόνος, να πω και τα στοιχεία του ΑΕΔ στη δευτερολογία μου, όμως θα μιλήσω πιο ειδικά και για την Κρήτη. Γιατί έχει και αξία να δούμε και σε επίπεδο περιφέρειας και σε επίπεδο νομών Ηρακλείου, Λασιθίου, Χανίων και Ρεθύμνου, πώς έδωσαν και πώς αξιοποιήθηκαν αυτές
οι καταβολές εκ μέρους του Υπουργείου Εργασίας και Υπουργείου Οικονομικών. Ευχαριστώ. Η επίκαιρη ερώτηση, επερώτηση μάλλον, που κατέθεσε και συζητήθηκε εδώ στην αίθουσα από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ήταν απόλυτα εναρμονισμένη με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και η αναγκαιότητα άμεσης επίλυσης των προβλημάτων τους. Ποτέ δεν εξαντλείται μία συζήτηση όταν δεν λύνονται προβλήματα. Αντιθέτως, διωγγώνονται. Άρα, λοιπόν, επανερχόμαστε σήμερα και θα επανερχόμαστε κάθε φορά και κυρίως μέσα στο κίνημα παλεύει το ΚΚΕ και το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, έτσι ώστε να κάνει κτήμα του τον αγώνα για τη διεκδίκηση όλων αυτών των οποίων πραγματικά δικαιούται. Δεν είναι, λοιπόν, μαξιμαλισμός αυτά που σας λέμε. Δηλαδή, είναι μαξιμαλισμός οι σύγχρονες απαιτήσεις των εργαζομένων για να ζουν με αξιοπρέπεια, να έχουν μια σταθερή δουλειά, να έχουν την κοινωνική ασφάλιση, να παίρνουν το επίδομα της ανεργίας έτσι όπως απαιτείται για να μπορούν να ζουν στοιχειωδώς με μια αξιοπρέπεια. Είναι μαξιμαλισμός ή μινιμαλισμός είναι αυτά τα οποία λέτε, που εναρμονίζεστε πλήρως με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζήτημα είναι, εγώ σας έθεσα ορισμένα ζητήματα που αφορούν τους εποχικά εργαζόμενους στα αεροδρόμια και σε υπηρεσίες των αεροδρομίων. Δεν απαντήσατε όμως επί της ουσίας για αυτά. Κάνετε επιλεκτική τοποθέτηση, δημιουργώντας μια εντύπωση ότι έχετε δώσει τα δισεκατομμύρια για την κάλυψη των εργαζομένων. Και σας θέσαμε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα. Γιατί αποκλείονται αυτοί οι εργαζόμενοι από το πενιχρό εποχικό επίδομα? Ένα το κρατούμενο. Αναφέρομαι σε αυτούς τους συγκεκριμένους εργαζόμενους. Γιατί η κυβερνητική ρύθμιση που μειώνει σε 50 τα απαιτούμενα ένσημα για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας δεν ισχύει στη δική τους περίπτωση? Θα πρέπει να μας το πείτε αυτό. Γιατί τους απέρριψε ο ΑΕΒ στην αίτηση που έκανα? Γιατί δεν πληρώνουν τις προϋποθέσεις της εποχικότητας? Αυτά τα ερωτήματα, κύριε Υπουργέ, που έθεσα στην πρωτολογία, είναι τα αιτήματα των εργαζομένων. Και το ΚΚΕ συμφωνεί και οφείλει να τα φέρει και στην αίθουσα της Βουλής και οφείλει να τα κάνει κτήμα των εργαζομένων στον αγώνα τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Υπουργέ. Μάλιστα, αυτά που διεκδικούν αποτελούν τα ελάχιστα και αναγκαία μέτρα για την προστασία τους. Αυτά τα οποία είπατε ότι θα δώσετε από σήμερα κτλ. Είναι τα ελάχιστα και δεν αφορούν όλους τους εργαζόμενους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτοί οι άνθρωποι δικαιούνται πολύ περισσότερα γιατί έχουν φτύσει αίμα κάτω από αντίξωες εργασιακές συνθήκες, εργοδοτικής πίεσης, τρομοκρατίας, καταστρατήγησης του ημερήσιου χρόνου εργασίας, με πολλές διαφορετικές εργασιακές σχέσεις και με μισθούς πείνα στην κυριολεξία. Και τους αγνοείται συστηματικά. Συστηματικά. Δεν αγνοείται όμως τους επιχειρηματικούς ομίλους. Και επειδή μας ρωτάτε κάθε φορά πού θα βρείτε τα χρήματα, δεν κοστολογείτε αυτά τα οποία λέτε. Για να δούμε λοιπόν πώς απλόχερα δώσατε τη χρηματοδότηση από τα χρήματα του ελληνικού λαού, από τον ιδρώτα του ελληνικού λαού στην Αιτζία. Δύο φορές κρατική χρηματοδότηση για να την ξελασπώσετε. Πού βρίσκετε για να δώσετε στους μηδιάρχες για να γιγαντωθούν οι τηλεοπτικοί όμιλοι μέσα από εξαγορές και συγχωνεύσεις? Πού βρίσκουν οι φαρμακευτικές εταιρείες και θησαυρίζουν σε συνθήκες πανδημίας τα δωράκια με τα clawback? 200 εκατομμύρια ευρώ θα μείνουν στα ταμεία τους από το συμψηφισμό του clawback για τα εμβόλια του 2020. Το 2019 οι πωλήσεις φαρμάκων παρουσίασαν άνοδο. Εκτινάχτηκαν τα κέρδη τους σχεδόν στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Και δρομολογούν επενδύσεις πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ και σε βάθος τριετίας θα αγγίξουν τα 600 εκατομμύρια ευρώ. Και μιλάτε τώρα για τουρισμό, ατμομηχανή της οικονομίας, χωρίς να μας λέτε όμως για ποιους. Η πράξη σας δείχνει ότι θα είναι για τους λίγους, δίνοντας συνέχεια προνόμια στους μεγαλοξενοδόχους και ελάχιστα ψίχουλα στους εργαζόμενους. Και είναι τόσο φτωχαδάκια σε τελική ανάλυση. Δηλαδή το μόνο που δεν ζήτησαν είναι να κάνουμε έρανο για λογαριασμό τους. Αυτοί που γέμισαν οι τσέπες τους χρήμα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν πλήρωσαν από τις αρχές της πανδημίας μέχρι σήμερα ούτε ένα ευρώ για μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές. Απασχολούσαν όσους εργαζόμενους ήθελαν, όποτε ήθελαν
επιδοτήθηκαν και επιδοτούνται με εκατομμύρια, ενώ ευθύνονται μαζί με την κυβέρνηση για το άνοιγμα του τουρισμού, χωρίς κανένα μέτρο προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων και των πελατών, βέβαια. Και επειδή θα μας πείτε στη δευτερολογία, σας το λέτε κάθε φορά, έτσι το καστοφωνάκι, πατάτε το κουμπί και το λέτε, τι έγινε στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, για να σας προλάβω δηλαδή, όχι τίποτε άλλο, για να σας προλάβω. Σε αυτή λοιπόν τη χώρα που έγινε ένας από τους μεγαλύτερους άθλους, από το 1917 εξασφαλίστηκε καθολική κοινωνική ασφάλιση για όλους, δημόσια δωρεάν παιδεία υγεία. Καθιερώθηκε το 8ωρο και το 5ήμερο, όταν εσείς σήμερα καταργείτε το 8ωρο και επιβάλλετε τη 10ωρη εργασία 7 μέρες την εβδομάδα, καταργώντας την κυριακάτικη αργία. Σύνταξη στα 55 για τις γυναίκες και 60 για τους άντρες ήταν εκεί. Και εσείς θα πάτε στα 62 και στα 67 χρόνια. Και να δούμε μέχρι πού θα πάει. Για να δούμε λοιπόν, να τα βάλουμε τα μεγέθη. Θέλετε να τα βάλουμε στη ζυγαριά, για να δούμε τι κατακτήσεις είχαν πριν από τόσες δεκαετίες οι εργαζόμενοι σε αυτές τις χώρες και ποια είναι σήμερα η κατάσταση των εργαζομένων σε συνθήκες βαρβαρότητας του καπιταλισμού. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα. Σας καλούμε άμεσα να δώσετε λύση στα προβλήματα αυτών των εργαζομένων. Μετά από λίγους μήνες έχουμε τη νέα σεζόν. Τι θα γίνει με αυτούς τους εργαζόμενους? Χειμώνας. Θα ζεσταθούν, θα βάλουν πετρέλαιο στο σπίτι τους? Θα πάρουν τώρα τα Χριστούγεννα δώρο στα παιδιά τους? Θα έχουν να βάλουν το βράδυ της Πρωτοχρονιάς φαγητό και να περάσουν, εν πάση περιπτώσει, όπως πρέπει να περάσουν με αξιοπρέπεια? Να δώσετε λοιπόν απάντηση σε αυτά τα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.